Είμαι ο Χρήστος ο Βασιλιούδης, Δήμαρχος Σκοπέλου. Εξελέγει δύο φορές Δήμαρχος. Την πρώτη φορά το 2006 ανέλαβα την 1η-1η του 2007 μέχρι και το 2010. Και τώρα ανέλαβα το 2014 το Σεπτέμβριο μέχρι το 2019. Η φετινή τουριστική περίοδος, από ό,τι φαίνουν τα στοιχεία μέχρι στιγμής, εξελίσσεται σε μια καλή τουριστική χρονιά. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, σχεδόν υπάρχει πληρότητα σε όλο το νησί και σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε από τους εμπλεκόμενους με τον τουρισμό, δηλαδή με τους τουριστικούς πράκτορες, με τους ξενοδόχους, με τους συλλόγους, λένε όλοι ότι είναι μια καλή χρονιά. Σε αυτό βέβαια συνετέλεσε και η καλή συγκοινωνία που έχουμε από 6 προορισμούς, από 6 λιμάνια ξεκινούν καράβια για τη Σκόπελο. Φέτος έχουμε και την τύχη να έχουμε, όπως ξέρουμε, και την συγκοινωνία από τη Θεσσαλονίκη, που ήταν μια εξέλιξη την οποία εμείς είχαμε σαν στόχο από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε τη Δημοτική Αρχή. Αυτό επετέφθη και φαίνεται ότι είχαμε δίκιο και δικαιωνόμαστε σε αυτή την επιλογή μας, διότι ο κόσμος που έρχεται από τη Θεσσαλονίκη είναι πάρα πολλής. Εάν τη συγκρίνουμε με την προηγούμενη χρονιά, με το 2015, δεν νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε τέτοια σύγκριση. Δεν μπορούμε να κάνουμε τέτοια σύγκριση γιατί πέρσι είχαμε στο φουλ της τουριστικής περίοδου ένα δημοψήφισμα που δυστυχώς έκοψε τον τουρισμό στη μέση. Είχαμε την επιβολή των capital controls, κάτι το οποίο ήταν πρωτόγνωρο για όλους μας. Γι' αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε σύγκριση. Βέβαια, από ό,τι πάλι λένε οι εμπλεκόμενοι φορείς, εξελίχθηκε και αυτή ο Αύγουστος και ο Σεπτέμβρης μέχρι την ημέρα της πλημμύρας, ήταν μια καλή χρονιά. Βέβαια θα μπορούσε να ήταν ακόμα καλύτερη. Όμως ο κόσμος έμεινε ικανοποιημένος. Εάν δεν μας τύχαινε και το ατυχές συμβάν με την πλημμύρα, θέλω να πιστεύω ότι ο απολογισμός και για το 2015 θα ήταν θετικός. Σχετικά με τα πολιτιστικά δρόμενα στον τόπο μας. Όπως ξέρετε, στη Σκόπελο δραστηριοποιούνται πολιτιστικοί σύλλογοι με ναυαρχίδα, να το πω, τον πολιτιστικό σύλλογο της γλώσσας, φυσικά και της Σκοπέλου, αλλά και του πλέγματος. Είναι πολιτιστικοί σύλλογοι που δραστηριοποιούνται τα τελευταία χρόνια στο νησί. Οι δράσεις οι οποίες έχουμε προγραμματίσει σε συνεργασία με τους φορείς αυτούς είναι ποικίλες και ξεκινάν πρώτα με τα φεστιβάλ, με τους φεστιβάλ χορού, παραδοσιακών χορών που πρόσφατα έγινε στη γλώσσα, και στη συνέχεια έχουμε τις δράσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου της Σκοπέλου και φυσικά με αποκορύφωμα στο τέλος της τουριστικής περίοδου που είναι τα πολιτιστικά δρόμενα με το πλέγμα. Το πλέγμα είναι μια μη κυβερνητική οργάνωση η οποία τα τελευταία 4 χρόνια διοργανώνει το φεστιβάλ Διαμαντής Παραδοσιακών Χωρών Διαμαντής Παλαιολόγος, που έχει τεράστια απήχηση στο νησί μας, διότι φέρνει πολιτιστικούς συλλόγους από όλη την Ελλάδα και όχι μόνο, πέρσι ήταν και από άλλα κράτη, που προβάλλουν τον πολιτισμό της Σκοπέλου και είναι ένα καλό αξιοθέατο για τους χιλιάδες επισκέπτες του νησιού μας. Τώρα, σήμερα συγκεκριμένα που μιλάμε, είχαμε και μία σύσκεψη στο γραφείο για να οργανώσουμε μια ημερίδα με τον Πολιτιστικό Σύλλογο της Μαγνησίας, των Μαγνήτων Κιβωτός, που θέλουμε να παρουσιάσουμε γεύσεις της Σκοπέλου
μέσα από αυτήν εδώ την εκδήλωση. Και κύρια, θέλουμε να παρουσιάσουμε το δαμάσκηνο σκοπέλου, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και πώς το χρησιμοποιούμε σήμερα στα διάφορα φαγητά μας. Κατά αυτόν τον τρόπο πιστεύουμε ότι θα μάθει ο κόσμος φαγητά της σκοπέλου, αλλά θα προβάλλουμε και τη δαμασκηνοκαλλιέργεια, κάτι το οποίο είναι ζητούμενο από μας, καινούργια παραγωγή, καινούργια παιδιά να ασχοληθούν με αυτού του είδους τη δραστηριότητα, κάτι το οποίο οι παλιότεροι του είχαν ανθούσε και η δαμασκηνοκαλλιέργεια παλιότερα και τα τελευταία χρόνια για διάφορους λόγους είχε εγκαταληφθεί. Πιστεύουμε ότι μετά από τέτοιες δράσεις, όπως έγινε πέρσι το Παγκόσμιο Συνέδριο Δαμασκήνου, η σημερινή δράση με τη γαστρονομία της Κοπέλου, παντρεύοντας το δαμάσκηνο με τα διάφορα φαγητά της Κοπέλου, θα πιστεύουμε ότι θα γυρίσει ο κόσμος, θα γυρίσουν νέοι άνθρωποι να ασχοληθούν με αυτού του είδους την καλλιέργεια.